Πρώτος λοιπόν θα δούμε τον Λέβη, τον έβαλε τον Άσλιο, τον έκοινο. Ο μικρότερος της ομάδας είναι ο Νάσκα και είναι 6 χρονών. Ο έκοινος είναι 7. Ο Λέβη 24 και ο Έβερντ 21. Αυτή είναι ο Ερμής και ο Ιάσονας. Ο Ερμής είναι 14 και ο Ιάσονας είναι 12. Νάσκα is the youngest Dolphin and is only 6 years old. Attica's is 7. Λέβη is 24, Έβερντ is 21. Center, Hermes is 14, and Yasonos is 12. And now, at this time, they come to welcome you. They will welcome you in their own way. Let's meet also Vera, the oldest one of the group. She's 39 years old. Και έτσι έχουμε γνωρίσει όλους, λοιπόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για αυτούς. Πρώτα θα πούμε για την εξέλιξη των αδελφιών. Γιατί 55 εκατομμύρια χρόνια πριν, οι πρόγονοί τους ήταν πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, ζούσαν στη στεριά και η εξέλιξή τους οδήγησε πίσω στη θάλασσα. Ως πλαστικά λοιπόν τα αδελφίνια είχαν πλέον αέρα. Η μύτη τους έπρεπε να πάει στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους. Επίσης, θυλάζουν τα μικρά τους και έχουν και αφαλούς. Let's talk about Dolphin's evolution. 55 million years ago, their ancestors used to land. Θα έρθουν λίγο πιο κοντά για να κοιτάξετε μέσα στο στόμα τους. Όπως θα δείτε, έχουν πολλά δόντια. Είναι 8% στο αριθμό και είναι παρομοιότυπο μεταξύ τους σε σχήμα και μέγεθος. Όμως το χρησιμοποιούν μόνο για να χαρακώσουν την τροφή τους και όχι για να ετοιμασίσουν. Δηλαδή, τα ψάρια που τρώνε θα καταπίνουν τα ολόκληρα. In their mouths, they have 80 to 100 identical food. But they use them only to grab their food, and not to chew. So they swallow it this whole as it is. Και θα έχετε προσέξει και τα σημάδια που είναι πάνω στην τέρμα τους. Αυτά είναι από τα δόντια τους, γιατί τα χρησιμοποιούν για κοινωνικούς λόγους και για να θέσουν την ιατρία. You may have noticed some markings on their snout. These are called, they are called drake marks, and they are caused by their feet, because they use them for social interaction to establish the hierarchy. Η τρύπα που έχετε δει στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους είναι ο φυσιτήρας τους, και από εκεί σήμερα τα δελφίνια παίρνουν την ανάσα τους. Their nose today is called logos. Πάμε να ακούσουμε την εκπνοή τους. Ένα ρηνοδέλφινο μπορεί να κρατήσει την ανάσα του περίπου 12 λεπτά κάτω από το νερό. Έτσι καταλύονται σε βάθη για να βρουν την τροφή τους. Ευχαριστώ. Ενώ τώρα θα γυρίσουν όλοι ανάσκελα, γι' αυτό είναι γιατί θέλουμε να δείτε τις κοιλιές τους. Οι κοιλιές τους είναι πολύ πιο ανοιχτόφρονες σε σχέση με την πλάτη τους, όπως βλέπετε. Αυτό είναι ένα είδος φυσικού καμουφλάζ για τα δελφίνια. Αυτή η μεγάλη διαφορά χρώματος τους επιτρέπει να κρύβονται καλύτερα από τους φυσικούς τους εχθρούς. You saw that the dolphins' bellies are a lot lighter than their backs, and this is a natural camouflage for them. This counter-shading helps them to protect themselves from their predators, because they are able to hide better from them. Πάμε λίγο πίσω στην εξέλιξη των δελφινιών. Τα μπροστά τους πόδια έχουν συνηθίσει στα πλευρικά τους κρύβια. And their ancestors' front legs have evolved to the back of them. Let's see them now from up close. Μέσα σε αυτά τα πλευρικά πτερίγια υπάρχουν ακόμη τα 5 δάχτυλα των προγόνων τους. This spectral fins have an internal bone structure. Για πώς θα χρησιμοποιούν? Για να περιστρέφονται, να αλλάζουν κατεύθυνση και να σταματούν μέσα στο νερό. Με μεγάλη ακρίβεια. They use them in order to stop, spin, rotate in the water with amazing precision. Και τώρα θα σας δείξουν όλοι ένα παράδειγμα. Let's see an example of how they use them.
τα πλευρικά τους τερίγια είναι επίσης και θερμορυθμιστές. Δηλαδή έτσι ρυθμίζουν την θερμοκρασία που έχει το σώμα τους. Τα πίσω πόδια έχουν εξαιρεθεί στι ουρέ των δελφινιών. Η ουρά των δελφινιών είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτά. Είναι αυτή που του βοηθάει να κάνουν άλματα. Φεράνσε στο σπάτλε, ξαφνικόφου του δερτέ. Δερτέ θα βρει πόρτα που του κορδεύουν και του δελφινιούν του Blue Jumps. Και πώς κουνάει αυτή η ουρά, ξέρετε, πάνω κάτω ή δεξιά-αριστερά, το βλέπετε ήδη. Κατάλαβες. Έτσι κουνάει τις ουρές σε όλα τις ουρές. They move their tails up and down, like all cetaceans. Οι καρχαρίες πώς την κουνάνε. Δεξιά-αριστερά. Και βλέπετε πόσο γρήγορα μπορεί να ακολουθήσουν. Μπορούν να φτάσουν 25 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο νερό. They can reach the speed of 25 kilometers per hour in the water. Και πάμε να μιλήσουμε για τρόπους επικοινωνίας. Τρόπους επικοινωνίας, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ κοινωνικά ζώα. Και επικοινωνούν μαζί τους με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι διάφοροι ήχοι που παράγουν. They are very social animals, they communicate in many ways. One of them is to vocalize. Πάμε να τους ακούσουμε. Πρώτα θα ακούσουμε τη πέρα. Πάμε άστε και έκοινος. Ο Έμερ και ο Φαναγκλάς. Ο Λέβη και ο Ερμής και ο Ιάσονας. Και ο Λέβη. Όμως που να παράγουν πολλούς διαφορετικούς ήχους, πάμε να ακούσουμε ένα λιγάκι πιο ιδιαίτερο. They can vocalize in a lot of ways. Και τώρα πάμε να δούμε μερικά ακόμη άλματα. Γιατί τα δελφίνια κάνουν άλματα για πολλούς λόγους. Έτσι σαν μότσας. Για παράδειγμα, μπορούν να κάνουν άλματα για να διώξουν παράσιτα πάνω από το δέρμα τους. Με τα jumps θα γνωρίσουν και θα τον παρασάιτς ο μισκής που έτσι. With spinner jumps, vortexes are created underwater. That's a message to the communities. There is food in the area. Όταν πάνε να ξυνά επίσης, μπορούν να δουν τα κλάδους. Οι μελετάνες που κυνηγάνε και καταλαβαίνουν που βρίσκονται και τα ψάρια τους. When the jumps can go high enough to take a better look around at their environment, the sea seagulls are panic and laughing, so they can understand where the fish are. Είναι μουσκεμάτες!
Φαντάζομαι επίσης οικονομούν και ενέργεια. Γιατί απαιτείται λιγότερη ενέργεια να ταξιδεύει στον αέρα παρά μέσα στο νερό. Πού είναι τζάμπ σε κανένα σου save energy. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και ομαδικά άλματα και αυτό είναι κάτι που κάνουμε εκείνη. Δεν το κάνουμε εμείς, αυτό γίνεται εκείνο που μας στο νερό. Yes. 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 Yes.